όργανα! Τα όργανα! Τώρα θα δαράγει την γραβάτα σου βγάζει. Όλα θα τα βγάλω. Εγώ απόψε θα κάνω στριπτής. Λευτεράκης. Τι Λευτεράκης δηλαδή? Λευτεράκης. Λευτεράκης, παιδί μου. Ποιος Λευτεράκης, Χριστιανέ μου? Ένας Λευτεράκης της Αμπαρδής. Συθαμιμητής μου, συμμαθητής μου. Ναι, τυχαία συναντηθήκαμε και είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Να θυμηθούμε τα παλιά. Και τι κοκκινάδια είναι αυτά? Για αυτά, μουτσούνα. Όχι, αυτά. Αυτό. Ο Λευτεράκης. Τι ο Λευτεράκης? Ο Λευτεράκης. Είχε ντυθεί γυναίκα. Αμπά. Δεν ξέρεις τι χωρανταντζής που είναι ο Λευτεράκης. Πρέπει να το γνωρίσεις. Ναι, ασφαλώς και θα τον γνωρίσω. Αύριο κιόλας θα πάω μόνη μου να τον βρω, να μου πει κανένα αστείο να γελάσω. Και πού θα τον βρεις αύριο? Στη διεύθυνση που θα μου δώσεις εσύ. Μα δεν μένει εδώ. Και πού μένει? Πού μένει, λέω? Στην Πάτρα. Με έχετε πρίξει με αυτόν τον περίφημο Λευτεράκη που δεν έτυχε ακόμα να τον δω εγώ. Σαν πως εγώ τον έχω δει. Α, δεν τον έχεις δει. Τι είπες? Τι λες, μωρέ? Αυτό που σου λέω, δεν υπάρχει Λευτεράκης. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν πολλοί Λευτεράκηδες σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτός ο Λευτεράκης των πατρών που μου γράφει και του γράφω, που μου στέλνει γαλοπούλες τα Χριστούγεννα και αρνιά το Πάσχα, δεν υπάρχει. Λευτεράκης της Αμπαρδής, παλιός συμμαθητής μου και επιστήθιος φίλος μου, δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ποτέ, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καλά, και αυτός ο Λευτεράκης που στέλνει τις γαλοπούλες και τα αρνιά, τι είναι? Τι είναι? Φάντασμα. Α, φάντασμα! Όποτε ήθελα να τσιριμπουρδίσω, φρόντισα και είχα μια ειδοποίηση από την Πάτρα και έπαιρνα αμέσως άδεια διανυκτερεύσεως με τα δημοσίων θεαμάτων. Λες μου, αυτό είναι καταπληκτικό. Εννοείς ότι το ενδιαφέρον της Φοφόκας για τον καλό μας το φίλο του Λευτεράκη μεγάλωνε μέρα με την ημέρα, και πώς είναι αυτός ο Λευτεράκης, και είναι έτσι και είναι αλλιώς, και είναι μαγκάκος και είναι γλεντζές, και όταν είμαστε, ακούς, όταν είμαστε μικροί, κλέβαμε μούρα από του παπά τον κήπο. Και όταν πηγαίναμε σχολείο, βάζαμε καρφίτσες στο κάθισμα του καθηγητού της Γαλλικής. και όταν δίναμε εξετάσεις, αντιγράφαμε ο ένας από την κόλλα του άλλου. Τι να σου λέω τώρα, ό,τι παραμύθι, ό,τι σαχλαμάρα μου ερχόταν στην κεφάλα μου, το ξεφούρνιζα. Μια φορά, μάλιστα, Τανάση, μια φορά που βρήκα στα χαρτιά μου μια σχολική φωτογραφία που ήμουν έτσι αγκαζέ με ένα συμμαθητή μου έξω από το 8ο γυμνάσιο. Στον έδειξα και σου λέω, Φοφόκα, να ο Λευτεράκης όταν είμαστε πιτσιρίκια. Ο κύριος Λευτεράκης, λέει. Ποιος? Τι έπαθες εσύ? Ποιος είπες ότι είναι, ρε Κατίνα? Ο κύριος Λευτεράκης από την Πάτρα, λέει. Α, ο Λευτεράκης! Να περάσει αμέσως, Κατίνα, αμέσως! Μάλιστα. Είναι ένας φίλος του Θόδωρου. Περάστε. Κάτι μου. Δεν περίμενε σήμερα, έτσι? Σαν πως σε περίμενε αύριο. Ρε Θεοδωρή, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι, Θεοδωρή, όταν ήμουν εδώ πέρα, όταν πρώτα συναντηθήκαμε τις απόκρες που φορέσαμε τα ντόμινα, που ντύθηκα η γυναίκα που γίναμε θέση. Τι ωραία. Θυμάσαι, Θεοδωρή, όταν ήρθες μετά από λίγο καιρό στην Πάτρα, τι σου είπε η Λίτσα? Τι μου είπε? Τι σου είπε? Ξέρω εγώ τι μου είπε, ό,τι καταλαβαίνεις μου είπε. Μπορώ να σου πω όχι τώρα. Θεοδωρή, δεν σε όρκησε στο στεφάνι σου αν είμαστε μαζί εκείνο το βράδυ? Με όρκησε. Ναι. Το θυμάσαι? Ναι, σαν να είναι τώρα. Ζηλιαρόγατο και δικιά μου, κυρία Ουφό μου, ζηλιαρόγατο. Έτσι, Θεοδωρή? Ναι, έτσι και αλλού μου θα το βγάλει. Αφού τέλος πάντων δεν έχουμε τη χαρά να το γνωρίσουμε από κοντά, φέρε τουλάχιστον μια φωτογραφία του να δούμε. Και τι φωτογραφία νομίζετε πως μου έφερε? Τι? Μια που είσαστε μαθητέ ακόμα. Α, ξέρω. Αυτή που ήμασταν καζέ έξω από το 8ο γυμνάσιο, αυτή δεν έδειξε, ρε. Λοιπόν τώρα μου έχετε αμπίσω τα κλάματα. Α, συγκινήσει τώρα. Επιτρέψτε μου να σα γνωρίσω δύο πολύ καλού μα φίλου. Η κυρία και ο κύριο Καδρή, ο κύριο Λευτεράκη. Τσαμπαρδή. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, κύριε. Έχω ακούσει τόσα καλά λόγια εδώ μέσα που πιστέψτε με, είναι σαν να σα γνωρίζω από καιρό. Κι εγώ είναι σαν να σα γνωρίζω από καιρό. Γιατί η φίλη του Θεοδωράκη είναι και δική μου φίλη, έτσι. Ατύπω παιδί, ε. Αχ, Παναγία. Ποιο? Μαμά! Δηλαδή? Καλημέρα. Καλώς το Λευτεράκι. Γλέντα, 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 γλέντα.
Γιατί αλλιώς είσαι κοροϊδό με πατέντα. Κοίτα τώρα που είσαι νέος, λίγο να καλοπεράσεις, πριν περάσουνε τα χρόνια και πρώτος τραβογεράσεις. Θόδωρε, Θοδωράκη, τι κάνεις εκεί? Φοβόκα μου, φοβόκα μου. Φύγεσαι, φύγεσαι, φύγεσαι. Πάρτε τώρα από τα μαχαιριά, πάρτε τα μαχαιριά, φοβόκα μου. Σύνελθε, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλά, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ένα νευρολόγο, γρήγορα. Τι νευρολόγο, γιατρολό, με περνάτε. Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική. Έτσι λέτε, γιατρέ. Είμαι βέβαιος. Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατρέ. Ένιωσας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη. Πώς, δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου. Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά. Πώς δηλαδή? Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση? Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα. Άχω και δεν μου τα λες καλά. Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω. Αχού και σε είχα και σε εκτίμηση. Ξάπλωσε και μη φοβάσαι. Όχι. Δεν θα πονέσεις. Όχι. Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα, δεν. Τον βρήκες πάλι αυτό το σου. Για άσε με να έχει ρίσω. Κλείστον εσύ από μόνος. Κλείστον. Άσε με να κάνω τη δουλειά. Τη σημαίνει ασφαλίσεις. Ο κύριος Βλάσης. Σας τρόμαξε λιγάκι. Ναι, εδώ που τα λέμε, όταν έβγαλε το σουγιά, κοψοχολιάστηκα. Πριν το βγάλει, καλά τα πηγαίναμε. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ ο Θοδωράκης, τότε ποιος είμαι? Και αν πάλι είσαι εσύ ο Θοδωράκης, τότε εγώ ποιος είμαι? Καλημερούδια. Έριξες όμως κάτι ύπνο σήμερα, έτσι, ε? Τάψες λοιπόν τον Λευτεράκη. Το δωράκης από σήμερα, καλορίζικος. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι θα γίνει με σένα, αδερφέ μου? Δεν θα σταθεροποιηθεί σε κανένα όνομα. Εδώ τρομάξαμε να συνηθίσουμε Λευτεράκη. Και πάνω που σε συνηθίζουμε Λευτεράκη, τσουπ το δωράκης. Και αν γίνεις εσύ το δωράκης, εγώ τι θα γίνω τέλος πάντων? Αγλαία. Παπόκα, να σου γνωρίσω τον κύριο Λευτεράκη που τον λένε και μπάμπι. Και μπάμπι.